Οι εκπτώσεις τελείωσαν και η City Voice θέλησε να μάθει πώς πήγαν οι επιχειρήσεις στο πολυπληθέστερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Θερμαϊκού, την Περαία. Και πριν τις εκπτώσεις δεν πηγαίναμε καλά και δυστυχώς και στις εκπτώσεις η κίνηση δεν ήταν μεγάλη. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Τι και αν τα κατεβάσεις τα ρούχα, τι και αν κάνεις ξεπουλήματα. Σχετικά καλά θα έλεγα, εντάξει. Όχι βέβαια όπως θα θέλαμε. Είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα αυτή την περίοδο. Υπάρχει συνεχόμενη πτώση σε ποσοστό 50%, 50% στα δύο αυτά χρόνια σε σύνολο. Είναι λίγο πεσμένα. Μετά τις γιορτές είναι πιο πεσμένα τα πράγματα. Η χρονιά γενικά, η σεζόν ήταν πεσμένη. Στις γιορτές δουλέψαμε λίγο, μετά τις εκπτώσεις ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Ο Φεβρουάριος, ας πούμε, ήταν από τους χειρότερους μήνες. Το ρεπορτάζ μας αποτυπώνει τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζει ο Έλληνας, ο οποίος σκέφτεται πλέον ακόμα και τα λεφτά που δίνει για βασικά είδη διατροφής. Το τρόφιμο εδώ και κάνα εξάμηνο βλέπω άρχισε να το χτυπάει η κρίση και αυτό. Βλέπω δηλαδή περιορισμό της αγοραστικής δύναμης. Έρχεται ο άλλος, παίρνει δύο μήλα, δύο πορτοκάλια. Το ψωμάκι βλέπω πέφτει, γιατί από ό,τι συζητάω με τους πελάτες, γιατί είμαι πολλά χρόνια εδώ, δεν πετάνε πια. Τρώνε και το χθεσινό και το προχθεσινό, κατάλαβες. Εκεί είναι το. Κάνει οικονομία ο κόσμος. Εξάλλου, επιχειρηματίες από την Περαία ανέλαβαν πρωτοβουλία να ανασυσταθεί εμπορικός σύλλογος, όπως συμβαίνει στην Επανομή και τη Μηχανιώνα. Πολύ απλά βρήκα κάποιους συναδέλφους που έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς, τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ανάγκες, όπου από κοινού πρέπει να κινηθούμε για να διεκδικήσουμε κάποια θέματα τα οποία μας ταλανίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή αν θα γίνει από ανθρώπους οι οποίοι όντως ενδιαφέρονται και έχουν κάποιους στόχους κοινής ωφελίας και όχι προσωπικούς λόγους για να προβληθούν και να κάνουν, είναι μια καλή κίνηση. Ξαρτάται δηλαδή ποιοι θα την ξεκινήσουν και με ποιο σκοπό. Είναι κάτι που λείπει από την περιοχή αυτή. Πρέπει να γίνει. Να εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο ωράριο που δεν υπάρχει για τα καταστήματα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πιο πολύ. Κάθε φορέας που υπάρχει και λειτουργεί είναι καλό. Αρκεί να λειτουργεί, όχι μόνο να υπάρχει. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένας εμπορικός σύλλογος σε μια περιοχή. Είναι κάτι που πιστεύω θα το θέλουν όλοι οι καταστηματάρχες. Πριν 15 χρόνια είχε ιδρυθεί εμπορικός σύλλογος στην Περαία, μια προσπάθεια που ναυάγησε. Σιγά σιγά αδρανήσαν τα μέλη, δεν μαζευόταν ο κόσμος και παραέμεινε το πράγμα έτσι νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ακόμα, δηλαδή σαν εμπορικός σύλλογος πρέπει να υπάρχει κάπως στα χαρτιά. Εμείς ήμασταν κάποιοι που από τους πρώτους φτιάξαμε τον εμπορικό σύλλογο εδώ στην περιοχή. Δημιουργήσαμε το σύλλογο, τρέξαμε, ασχοληθήκαμε με θέματα ωραρίου, λειτουργίας των καταστημάτων. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον όμως. Και είναι από τους καταστηματάρχες. Τα θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες είναι πολλά και πρέπει άμεσα να επιληθούν ώστε η τοπική αγορά να αναθερμαθεί. Νομίζω ότι όλοι μαζί, όταν υπάρχει ένα ωράριο που δεν υπάρχει τώρα, ο καθένας ανοίγει. Άλλοι ανοίγουμε τις Τετάρτες, άλλοι δεν ανοίγουμε. Άλλοι έχουν συνεχόμενο. Όταν υπάρχει, ξέρει ότι αυτός που θα πάει να ψωνίσει, ότι τα μαγαζιά είναι σήμερα ανοιχτά ή είναι συνεχόμενα ή δεν είναι, θα βοηθήσει πιο πολύ αυτό το πράγμα. Εδώ οι κάτοικοι θα πρέπει να υποστηρίζουν περισσότερο την τοπική αγορά. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δώσουμε περισσότερο έμφαση. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Υπάρχει ένα ποσοστό όπου υποστηρίζει τοπική αγορά, αλλά σε γενικότερα με τον πληθυσμό που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Και βέβαια και είναι οι μειώσεις των κινήτων, οι μισθώσεις. Το πιο βασικό είναι να γίνει η σύσταση του εμπορικού συλλόγου ξανά, να δημιουργηθεί για να μπορέσουμε να φτιάξουμε από εκεί κάποια πράγματα που είναι προβλήματα για τα καταστήματα. Θα υπάρξουν κάποιες καταστάσεις, αρκεί να υπάρξουν τα άτομα που θα το στηρίξουν. Το κάλεσμα είναι να γίνουμε μια γροθιά, σημείο των καιρών. Πρέπει να συλλογιστούμε, πρέπει να επικοινωνούμε και με αλληλεγγύη να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Και εμείς και οι όλος είμαστε ένας φαύλος κύκλος, όλοι μας. Μέσω του Facebook μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρωτοβουλίες του Υποσύστασης Εμπορικού Συλλόγου Περαίας.